το Εργατικό Κέντρο, σε συνεργασία με το Κοινωνικό Παντοπολείο της Περιφέρειας, κάνουμε μια έκκληση στους συναδέλφους, τους άνεργους μακροχρόνια και αυτοί που μέχρι στιγμής δεν έχουν ενταχθεί στο επίδομα, το βοήθημα ή δεν έχουν μπει στην παράταση, να επικοινωνήσουν με το Εργατικό Κέντρο και να δηλώσουν το όνομά τους σε εμά ώστε σε συνεργασία με το κοινωνικό παντοπολείο της περιφέρειας να ενταχθούν στο βοήθημα που δίνει η περιφέρεια και να βοηθήσουμε όλοι μαζί να ξεπεραστούν αυτέ τις δύσκολε μέρε. Άρα, μπορούν σε επικοινωνία μαζί μα οι συνάδελφοι που ακούνε και έχουν όντω ε, πρόβλημα ε, αυτή την περίοδο, δεν έχουν τα απαραίτητα και δεν είναι ντροπή να το αναφέρουμε. Είμαστε όλοι σε μια κατάσταση πολύ περίεργη και πρωτόγνωρη. Να επικοινωνήσουν ή με τα σωματεία του ή με το εργατικό κέντρο, να δηλώσουν το όνομά του. Τα στοιχεία θα μείνουν σε εμά, δεν θα διαρρεύσουν. Εμεί εμείς θα έρθουμε στην ενόηση με το Κοινωνικό Παντοπολείο της Περιφέρειας ώστε άμεσα να ενταχθούν στο βοήθημα αυτό που δίνει η Περιφέρεια. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και πιστεύω ότι αυτό που τονίζουμε και αυτό που λέμε από την πρώτη μέρα σαν εργατικό κέντρο, σαν σωματεία αλλά και σαν άνθρωποι είναι ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και θέλω να πω και το τελευταίο ότι οι εργαζόμενοι, επειδή οι εποχέ είναι πολύ περίεργε, να μην ντρέπονται και να μην φοβούνται να απευθυνθούν σε εμά, να καταγγείλουν οτιδήποτε ε, ε, θεωρείται ε, βλαστική προσβολή ή στο θέμα της εργασίας τους από τους εργοδότες και άμεσα εμείς θα παρεμβαίνουμε. Υπάρχει νομοθεσία που προστατεύει όλους τους εργαζόμενους. Είμαστε εδώ για να την εφαρμόσουμε εμείς και στη συνεργασία με τους εργαζόμενους. Τερμή παράκληση, λοιπόν, ξανά και στους εργοδότες να σεβαστούν όλοι μα όλοι τις δύσκολες καταστάσεις που ζούμε γιατί την κρίση αυτή δεν τη δημιουργήσαμε εμείς.